Μάχη με τα κουνούπια και τον ιό του Δυτικού Νείλου που αυτά μεταφέρουν ετοιμάζονται να δώσουν για μία ακόμη χρονιά οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας. Αττική, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Μαθία, Καβάλα, Σέρες, Κέρκυρα, Πέλα και Ηλία αποτελούν τις 9 κόκκινες περιοχές της επικράτειας οι οποίες απειλούνται από τους πληθυσμούς των κουνουπιών με βάση τα επιδημολογικά εντομολογικά δεδομένα που μέχρι τώρα έχουν στη διάθεσή τους οι φορείς. Γνωρίζετε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εμφανιστεί από το καλοκαίρι του 2010 και από τότε σταθερά κάθε καλοκαίρι βλέπουμε κρούσματα σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Τον έχουμε δει να κυκλοφορεί τόσο στα κουνούπια της χώρας όσο και σε επηρεάζει και άλογα και πτηνά και βεβαίως και ανθρώπους. Το χαρακτηριστικό με την περιοχή της Ξάνθης, ειδικότερα την περιοχή γύρω από τον ποταμό Νέστο, γιατί περιλαμβάνει κάποιους δήμους της Ξάνθης αλλά και κάποιους δήμους της Καβάλας, είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια, που τις λέμε τις τελευταίες δύο περίοδοι μετάδοσης, έχουν δώσει συστηματικά κρούσματα ανθρώπινα από εκεί, εκεί συγκεκριμένα, από τις ίδιες περιοχές. Ο Δήμος Τοπίρου, παραδείγματος χάρη, ο Δήμος Νέστου, ο Δήμος Καβάλας, αυτά. Ωραία. Υπάρχει συνεργασία του ΚΕΠΝΟ με τις αρμόδιες τοπικές αρχές για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί κάτι τέτοιο? Βεβαίως, σαφώς και υπάρχει. Κάθε χρόνο γίνεται επικοινωνία με τις, και με τις διευθύνσεις υγείας, δηλαδή το δημόσιο, ας το πούμε, κομμάτι, αλλά και με τους γιατρούς. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε μάλιστα στο ΚΕΠΝΟ, να στείλουμε νέο επικοινωνία σε όλους, για να θυμούνται την νόσο, ότι πρέπει να στέλνονται οι εργαστηριακές εξετάσεις, να διαγνώσκεται και όλα αυτά, γιατί μόνο με τη διάγνωση των ανθρώπινων κρουσμάτων μπορούμε να πάρουμε και τα αντίστοιχα μέτρα. Συγγνώμη, για την ασφάλεια του αίματος. Τα μέτρα για τις εντομοκτονίες έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Έτσι, σε επίπεδο περιφερειών βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα κονοπιοκτώνων και αεροψεκασμοί, ωστόσο οι επιστήμονες δεν κρύβουν την ανησυχία τους σε ό,τι αφορά τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς θεωρούν ότι από τη στιγμή που αυτός μεταδίδεται στα κουνούπια μέσω πτηνών, τόσο άγριων όσο και αστικών όπως τα Περιστέρια αλλά και των αλόγων, δεν είναι εύκολο ούτε να προσβλεφθεί ούτε να ελεγχθεί η πορεία του και η ταχύτητα μετάδοσής του. Για τα προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης κουνουπιών, όπως λέγονται, είναι υπεύθυνες οι περιφέρειες και οι δήμοι. Στην περιοχή σας, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ήταν από τις ελάχιστες στη χώρα που έκανε πολυετές συμβόλαιο με την ανάδοχο εταιρεία από πέρυσι και άρα ήταν σε καλύτερη κατάσταση φέτος, ας το πούμε, και μπορούσαν να ξεκινήσουν πολύ νωρίτερα τις ενφοκτονίες. Στις άλλες περιοχές γίνονται αιτήσια οι προκηρύξεις και τα έργα αυτά κατοχυρώνονται σε καινούργιους αναδόχους κάθε χρόνο και άρα εκεί συνήθως παρατηρούμε και μία καθυστέρηση. Απ' την άλλη, το δικό μας το κομμάτι της δημόσιας υγείας αφορά στην επιτήρηση, δηλαδή το να βλέπουμε πόσα περιστατικά έχουμε και πού ακριβώς βρίσκονται, και να γίνεται η αντίστοιχη ενημέρωση και των επαγγελματιών υγείας αλλά και του κοινού και η λήψη των μέτρων για την ασφάλεια του αίματος. Οι ειδικοί του ΚΕΛΠΝΟ τονίζουν τη σημασία των μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια πέρα των δράσεων που υλοποιούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά περιλαμβάνουν τη χρήση εντομοποθητικών ουσιών στο ακάλυπτο δέρμα και επάνω από τα ρούχα, ειδικότερα σε δραστηριότητες κατά τις απογευματινές ή βραδινές ώρες, την εφαρμογή σιτών, κουνουπιέρων κτλ. Αλλά και την αποφυγή λιμνάζοντων νερών σε αυλές και μπαλκόνια. Συστήνεται τέλος η αποφυγή του ποτίσματος των φυτών και του γρασιδιού κατά τις απογευματινές ή βραδινές ώρες όταν τα κουνούπια είναι περισσότερο δραστήρια.